Χριστός Ανέστη. Θα με συγχωρέσετε για δύο πράγματα. Πρώτον, για το ότι είμαι εδώ και πάρα πολύ καιρό σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου πηγαίνω και μιλάω και έχει κλείσει η φωνή μου. Και το δεύτερο, ότι είμαι πάρα πολύ συγκινημένος. Λίγο για αυτούς τους δύο λόγους, εσείς όμως θα καταλάβετε πολλά. Βρίσκομαι εδώ ανάμεσά σας, αφού σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, όχι μόνο για την πρόσκληση, για το γεγονός ότι κάνατε τόσα πολλά για την πατρίδα. Πραγματικά, με συγκινεί, έχω πάει σε όλο τον κόσμο. Δεν νομίζω να υπάρχει κάποιο μέρος όπου υπάρχει ελληνισμός και να μην έχω πάει. Αλλά κάθε φορά ανακαλύπτω και κάτι καινούριο. Κάθε φορά ανακαλύπτω και κάτι νέο. Κάθε φορά βρίσκομαι μπροστά σε μια εκπληκτική δύναμη που έχει ο ελληνισμός. Αυτό λοιπόν που ένιωσα στην εκκλησία σας σήμερα το πρωί και το είπα εν ολίγης στο εκκλησίασμα, είναι τα παιδιά. Όταν λοιπόν πριν 100 και τόσα χρόνια, όπως πολύ ωραία είπε η Δήμητρα και ο Μιχάλης, τόσο μέσα στην εκκλησία όσο και εδώ, και φυσικά όπως μας είπε και ο αείμνηστος Μιχάλης, αυτοί που θέλαν να μας εξαφανίσουν ήθελαν πρώτον να μας εξαλείψουν τελείως, να μην υπάρχουν Έλληνες, και το δεύτερον να μας κάνουν ένα λαό μουσείων. Πώς πηγαίνουμε σήμερα και βλέπουμε τους Ινδιάνους, τους Αιγύπτιους, τους Ασσύριους, τους Αραμαίους, που δεν υπάρχουν πια. Έτσι λοιπόν θα πήγαιναν και οι λαοί, θα πλήρωναν εισιτήριο σε ένα τουρκικό μουσείο, σε ένα αμερικανικό, σε ένα γερμανικό, για να βλέπουν και να λένε έτσι ήταν οι Έλληνες. Όταν όμως είδα τα παιδιά, όχι απλώς να είναι εκεί με την περήφανη ποντιακή στολή, αλλά και να μιλάνε ποντιακά, μετά από 4 ολόκληρες γενιές, μετά από τόσες αλλαγές στη ζωή τους, μετά από τόσα πράγματα που άλλαξαν για αυτούς, για τους γονείς τους, για τους παππούδες τους, ερχόμενοι στη Γερμανία ή πηγαίνοντας στην Αμερική ή στην Αυστραλία. Όταν πήγα στην Αυστραλία πραγματικά άκουσα ποντιακά, τα οποία δεν τα άκουσα σε κανένα χωριό ούτε της Κοζάνης, ούτε των Σερών, ούτε του Κιλκής. Όταν ήρθα στη Γερμανία για πρώτη φορά πριν πάρα πολλά χρόνια και εγώ παιδί αυτής της μεγάλης μακραίωνης παράδοσης, της μετανάστευσης και της διασποράς, άκουσα ποντιακά τα οποία πραγματικά δεν τα άκουσα ποτέ στην Ελλάδα. Πήγα σε ένα χωριό, είναι στην Αμερική, άσχετα που έχει 200.000 κόσμο, που είναι πόντι από την Κοζάνη. Ξέρετε τι είναι να μιλάνε σήμερα στην Αμερική ποντιακά? Το 1935 ιδρύθηκε ο πρώτος σύλλογος στην Αμερική, στη Φιλαδέλφια. Εκεί λοιπόν τα πρακτικά που κρατάτε στους συλλόγους, ξέρετε πώς τα κρατούσαν? Στα αγγλικά και στα ποντιακά. Γιατί οι άνθρωποι πήγαν από τον πόντο κατευθείαν στην Αμερική. Δεν θέλω να σας κρατήσω πολύ, θα είμαι πολύ σύντομος και όποιος θέλει είμαι στη διάθεσή σας να κάνουμε και μια συζήτηση, να είναι και πιο ωραία. Θα είμαι όμως πολύ πρακτικός, γιατί πρέπει οι Έλληνες και οι Ελληνίδες να γίνονται πρακτικοί. Δηλαδή, πέρα από το λόγο που είναι εν αρχή, από εκεί πρέπει να ξεκινάμε, πρέπει να συνεχίσουμε στο έργο και στην πράξη. Για παράδειγμα, υπάρχουν 2 άνθρωποι σήμερα, 3, 4, στη συνέχεια 5, οι οποίοι παραδειγματίζονται, βλέπουν και τελικά αποφασίζουν να συνεχίσουν αυτή την ωραία πορεία και διαδρομή. Ήρθανε 2 φίλοι μου από μακριά. Ταξιδέψανε 3 και πλέον ώρες για να έρθουν να με δουν. Αυτή είναι μια πάρα πολύ ωραία κίνηση, η οποία με συγκινεί. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι εδώ που δούλεψαν για να είμαστε όλοι συγκεντρωμένοι, για να κάνουν αυτό το ωραίο βίντεο. Να ντύσουν τα παιδιά, να διδάξουν στα παιδιά. Με συγκίνησε η φωνή σου. Σου προτείνω να τραγουδάς. Όχι μόνο για να βλέπεις αυτές τις ωραίες στιγμές πώς μπορούν να εκφραστούν μέσα από το τραγούδι, αλλά γιατί μέσα από το τραγούδι μπορούμε να κερδίσουμε πολλά. Δεν λέω χορώντας και τραγουδίας μόνο, λέω πολλές φορές
κανείτε τα χορώντας και τα τραγωδίες. Γιατί το να χορεύεις και να το τραγουδάς είναι σίγουρα, το λέει πολύ ωραία ο Πλάτωνας, είναι ένας κοινωνημένος άνθρωπος. Όποιος λέει δεν χορεύει είναι ακοινώνητος. Τι ωραία λέξη. Δεν μπορεί να κοινωνήσει με τον άνθρωπο και τον συνάνθρωπο. Είμαστε μοναδικός λαός που τη λέξη κοινωνία σε κάθε συνάντηση όπου πάω πάντα λέω κάτι καινούριο. Μπορεί κάποια να επαναλαμβάνονται, αλλά συνηθίζω να λέω και κάτι καινούριο και να προωθούμε τη σκέψη μας. Αυτός είναι και ο στόχος των ανθρώπων άλλωστε. Να γίνονται καλύτεροι με νέα καινούργια πράγματα στη σκέψη τους. Είμαστε μοναδικός λαός όπου η λέξη κοινωνία εκφράζει τα πάντα. Θεία κοινωνία, επικοινωνία, έρχομαι εις γάμο κοινωνία. Χωρίς λοιπόν όλα αυτά δεν μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος. Σε ποια είναι η διαφορά μας μεταξύ των άλλων από τους εδώ Ευρωπαίους? Ξέρετε πως το λένε στην Αγγλοσαξονική και στη Λατινική και στη Γερμανική. Την κοινωνία. Society, societe. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι έρχομαι σε επαφή μαζί σας επειδή έχω συμφέρον οικονομικό. Ποιος από εμάς επικοινώνησε με έναν άλλον? Κοινώνησε. Ήρθε εις γάμο κοινωνία. Ήρθε σε αυτή τη συγκλονιστική στιγμή που είμαστε εδώ σε μια πάρα πολύ ωραία κοινωνία όπου επικοινωνούμε, που να σκέφτηκε ότι θα έρθω εδώ γιατί έχω οικονομικό συμφέρον. Κανείς. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει, και αυτό το λέω γιατί πάρα πολλές φορές στη ζωή μας νιώθουμε ότι είμαστε μόνοι μας, ότι ακόμα και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ζήλο μπορεί να αλλάξει το λαό. Και ένας. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος στη δεκαετία του 80 ήταν ένας. Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, και αυτό το λέω επίσης γιατί πολλές φορές νιώθετε μόνοι, για παράδειγμα, πόσοι από εσάς όταν προετοιμάζατε αυτή την εκδήλωση αλλά και άλλες εκδηλώσεις στο παρελθόν, αλλά και αυτές που θα προετοιμάσετε στο μέλλον, δεν σκεφτήκατε, θα έχει κόσμο, θα έρθουνε, μήπως προτιμήσουν να κάνουν κάτι άλλο, μήπως προτιμήσουν να πάνε μια βόλτα, μήπως προτιμήσουν να μείνουν με την οικογένειά τους, Κυριακή είναι. Ο Άγιος λοιπόν ο Κοσμάς ο Αιτωλός έλεγε, και αυτό το έχω πάντοτε στο μυαλό μου για να μην απελπίζεστε, ότι ακόμα σήμερα και ένας να ερχόταν από εσάς εδώ, εγώ θα μιλούσα. Ακόμα και ένας. Αυτός άλλωστε είναι και ο στόχος, γιατί είμαστε ένας λαός που πάντοτε δεν υπάρχει μια φορά στην ιστορία που να ήμασταν πολλοί. Πάντοτε ήμασταν λίγοι. Δεν σημαίνει όμως ότι οι λίγοι δεν ήταν και καλοί. Από πού να το πιάσουμε και πού να το τελειώσουμε. Στο Μαραθώνα, όταν τους ρώτησαν τους Σπαρτιάτες και αργότερα στις Θερμοπύλες και στις Πλατεές και όλους τους υπόλοιπους Έλληνες, ότι οι Πέρσες είναι ατελείωτοι, αν ρίξουν τα κόντια τους θα σκεπάσουν τον ήλιο και δεν θα βλέπετε. Ο Λεωνίδας δεν τους απάντησε ότι δεν φοβάμαι που είμαστε λίγοι, αλλά προσέξτε τι ωραία απάντηση τους έδωσε σε μορφή ανέκδοτου. Ωραία, θα πολεμήσουμε υπό σκιά και δεν θα μας κάψει ο ήλιος. Το 1940 δεν ήμασταν 200.000 και απέναντι είχαμε 8 εκατομμύρια. Το 1974 στην Κύπρο ένας συμπατριώτης μας που είναι ακόμα και σήμερα αγνοούμενος, όταν του είπανε ότι οι Τούρκοι είναι περισσότεροι, απάντησε στους στρατιώτες του, δεν σας ρώτησα πόσοι είναι, αλλά πού είναι. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι αυτό το οποίο κάνουμε και σύν Θεό θα το κάνουμε και το έχουμε πράξει στα προηγούμενα χρόνια,
δεν μας απασχόλησε ποτέ ο αριθμός. Έχουμε ένα ζήτημα το οποίο είναι η γενοκτονία. Πολύ ωραία η Δήμητρα το ανέλησε, ο Μιχάλης. Ακούγεται κάτι που είναι... Πολύ ιδιαίτερο και εμένα. Γιατί νόμιζα ότι είναι δεν κάτι... Πειρά. Α, εντάξει, ωραία. Λοιπόν, η γενοκτονία λοιπόν αφορά το θάνατο εκατομμυρίων ανθρώπων. Χθες ήμουνα στον Ταχάου, όπου εκεί όλη η ανθρωπότητα, σε έναν ιστορικά φορτισμένο χώρο, έχει τουλάχιστον αναδείξει αυτό εδώ το κομμάτι της ανθρωπότητας, ως χώρο μνήμης και μη επανάληψης του εγκλήματος. Το πρωί πήγα εκτός από τον Ταχάου και σε ένα χώρο όπου το 1923 αυτός ο οποίος αιματοκύλησε την ανθρωπότητα για 5 ολόκληρα χρόνια και τη Γερμανία για 12 χρόνια ήθελα με το κλάμα του παιδιού να σας πω μια ιστορία ή μάλλον δύο ιστορίες οι οποίες ενέπνευσαν, προσέξτε τώρα, και όταν θα έχετε παιδιά πάντοτε θα θυμάστε αυτή την ιστορία. Ο Μιχάλης ο Χαραλαμπίδης για να εμπνευστεί τη 19η Μαΐου είχε δύο αναφορές. Το ένα είναι το κλάμα των παιδιών και το άλλο είναι το όνομα που μας συνοδεύει. Θα ξεκινήσω από το δεύτερο. Όπως γνωρίζετε, ειδικά οι παλαιότεροι, τα ονόματα που παίρναμε παλιά ήταν από συγγενείς μας που είχαν φύγει από αυτή τη ζωή. Το να δίνουμε ονόματα ζώντων συγγενών μας στα παιδιά μας είναι τα τελευταία 50 χρόνια. Για 3.000 χρόνια τα ονόματά μας τα παίρναμε από κάποια συγγενικά μας πρόσωπα που είχαν πεθάνει. Γιατί? Για να συνεχίζεται το όνομα. Η γιαγιά λοιπόν του Μιχάλη του Χαραλαμπίδη είχε ένα παιδί το οποίο ονομαζόταν Μιχάλης, ο οποίος 17 χρονών το πήραν οι Τούρκοι στα τάγματα εργασίας και το οποίο παιδί δεν γύρισε ποτέ. Και έτσι λοιπόν στη μνήμη του θείου του Μιχάλη αυτός πήρε αυτό το όνομα. Το δεύτερο, το πιο συγκλονιστικό, είναι ότι η ίδια η γιαγιά του, η Ελένη Χαραλαμπίδου, από τη Σάντα του Πόντου ήταν μαζί με άλλα 500 άτομα το Σεπτέμβριο του 1921, διωκόμενα από τους Τούρκους. Όπως τώρα, καλή ώρα που πραγματικά με συγκινείτε, που δεν ακούγεται τίποτα και καρφίτσα να πέσει, ακόμα θα ακουστεί, που δεν έχει ακουστεί ούτε ένας ήχος που να μας διακόψει. Για φανταστείτε λοιπόν 500 άνθρωποι να τους καταδιώκουν οι Τούρκοι μέσα στη σιωπή του βουνού. Καταφεύγουν σε μια σιωπή, στη σπηλιά, προκειμένου να μην τους αναζητήσουν, τους ψάξουν, τους βρουν και τους δολοφονήσουν. Και εκείνη τη στιγμή που υπάρχει σιωπή, κλαίει ένα μωρό. Και μετά αυτό το μωρό κλαίνε δεύτερο και τρίτο και τέταρτο και πέμπτο και έκτο. 7 βρέφη κλαίνε μαζί την ίδια στιγμή. Βρέφη νεογέννητα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Προδίδεται η θέση, τους πιάνουν οι Τούρκοι και μετά ξέρετε τη συνέχεια. Οι 7 γυναίκες λοιπόν, αφού προσπαθούν να καλύψουν τα στόματα των βρεφών τους, των παιδιών τους, των σπλάχνων τους, για να μην τους προδώσουν στους Τούρκους, συναντούν τα βλέμματά τους με τα βλέμματα των ηγετών ανταρτών του Πόντου και ειδικά του Ευκλήδη Κουρτίδη. Για όσους ξέρετε την ιστορία, γνωρίζετε τη συνέχεια. Για όσους δεν την ξέρετε, θα ακούσετε κάτι συγκλονιστικό. Οι αντάρτες μαζί με τις μητέρες σκοτώνουν τα παιδιά
για να μην τους προδώσουν στους Τούρκους. Και η θυσία 7 βρεφών, 7 παιδιών, έσωσε 500. Μία από αυτές τις μάνες που έδωσε το παιδί της, βρέφος, ήταν και η γιαγιά του Μιχάλη του Χαραλαμπίου, η οποία όταν ήρθε μετά στην Ελλάδα έλεγε μέχρι που πέθανε, έχασε τα λογικά της φυσικά, γιατί μία μάνα, τώρα καλά είμαστε εμείς εδώ το 2024, συζητάμε ελεύθερα, ωραία, μπορεί κάποιος να πάρει την απόφαση να σκοτώσει το παιδί. Δεν νομίζω να υπάρχει πιο δύσκολο. Αυτές οι γυναίκες όμως πήραν την απόφαση και σκότωσαν τα παιδιά τους, τα ίδια τους, τα σπλάχνα, τον καρπό του έρωτα και των αισθημάτων, της αγάπης, προκειμένου να γλιτώσουν όλοι. Και έτσι λοιπόν από αυτούς ήρθαμε και εμείς. Γιατί αν δεν γλίτωναν τότε αυτοί οι άνθρωποι, δεν θα ήμασταν εμείς στη ζωή. Είναι πολύ απλά. Κλείνει αυτή η παρένθεση, για να δείτε ότι όλοι μας κουβαλάμε μια αντίστοιχη ιστορία. Εγώ κουβαλώ μια άλλη αντίστοιχη ιστορία με αγνοούμενο από τη γενοκτονία, με ορφανό από τη γενοκτονία, με ορφανό αργότερα από τα ολοκαυτώματα από τους Γερμανούς και τους άλλους κατακτητές στην πατρίδα μας. Με ορφανό πατέρα, τον πατέρα μου, τον οποίο τον άφησε ορφανό η μητέρα του γιατί τον σκότωσαν οι Γερμανοί. Γιατί δεν τιμωρήθηκε το έγκλημα του δάσκαλου Κεμάλ, επαναλήφθηκε ως έγκλημα του μαθητή Χίτλερ. Το 2017 βρέθηκα στον Ταχάου μαζί με τον Μιχάλη Παραλαμπίδη για να τονίσουμε την ομοιότητα του ναζισμού με τον κεμαλισμό και του κεμαλισμού με τον ναζισμό. Το 2015 βρέθηκα στον καθεδρικό ναό του Βερολίνου μαζί με Αρμένιους, Γερμανούς, Ασσύριους, Αραμαίους, Κούρδους, Τούρκους, Κυρκάσιους, Τσερκέζους και άλλους λαούς που έχουν υποστεί γενοκτονία και εκεί άκουσα τον Ιακίμ Γκάουκ να λέει πρώτον για την ευθύνη της Γερμανίας για τα εγκλήματα που έγιναν και δεύτερον για την ανάγκη η Γερμανία να αναγνωρίσει την γενοκτονία. Εγώ έχω εικόνα στο μυαλό μου το Βίλι Μπραντ που γονατίζει στο μνημείο και ζητά συγγνώμη για τα εγκλήματα της γενοκτονίας. Μια τέτοια εικόνα θέλω από τους ανθρώπους και τους πολιτικούς. Δεν θέλω μια εικόνα σήμερα από την Τουρκία πρώτον στα σχολικά βιβλία να βάζουν στιγμιότυπα εικόνες και σειρές γραμμές όπου θα λένε ότι δεν υπάρχει γενοκτονία εναντίον των Ελλήνων, αλλά προσέξτε ότι υπάρχει γενοκτονία Τούρκων από τους Έλληνες. Ότι δεν υπάρχει εθνική κυριαρχία στο Καστελόριζο, ότι δεν είναι ελληνική η Λέσβος, αλλά ότι είναι τουρκική. Ότι δεν έκανα γενοκτονία εναντίον των Αρμενίων οι Τούρκοι, αλλά ότι οι Αρμένοι γενοκτόνησαν τους Τούρκους. Πώς μπορεί να ζήσει ένας λαός μες στο ψέμα? Πώς μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος μες στο ψέμα? Έχετε εσείς κανένα φίλο ψεύτη? Έχετε φίλο κάποιον που να σας εκφράζει, που να τον θεωρείτε φίλο, σύντροφο ή οτιδήποτε άλλο ψεύτη? Όλοι οι άνθρωποι αναζητούμε την αλήθεια και όταν κάνουμε σφάλμα ζητούμε συγγνώμη. Εμείς μέχρι τώρα δεν έχουμε ακούσει ούτε αλήθειες ούτε συγγνώμη. Και για να κλείσω και είμαι στη διάθεσή σας. Μετά από μια μεγάλη διαδρομή που σας είπα δύο χαρακτηριστικά στιγμιότυπα αυτού του ανθρώπου, το 1986 δημοσιεύει ένα άρθρο σε μια εφημερίδα της Αθήνας που δεν υπάρχει σήμερα, όπου εκεί η εφημερίδα πρώτον δεν ήθελε να το βάλει αυτό το άρθρο, γιατί αναφερόταν στην Τουρκία. Και όπως ξέρετε, η Τουρκία είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν πρέπει κανείς να το ακουμπά. Λες και είναι ιερή αγελάδα. Δεν πρέπει να ακουμπάμε την αλήθεια που συνδέεται με την Τουρκία. Και το δεύτερο, είπανε τότε, οι παλαιότεροι θυμάστε, στον Ανδρέα Παπανδρέου, να διαγράψει το Μιχάλη Χαραλαμπίδη
ο οποίος παρότι ήταν ένα στέλεχος σημαντικό στο τότε κυβερνό κόμμα, δεν έγινε ποτέ βουλευτής, ποτέ υπουργός, ποτέ ευρωβουλευτής, δεν πήρε ποτέ κρατικό χρήμα από πουθενά. Ο Ανδρέας λοιπόν, όχι μόνο δεν τον διέγραψε, αλλά του είπε ότι η ζωή σου κινδυνεύει επειδή οι Τούρκοι θέλουν να σε σκοτώσουν, θέλουν να σε δολοφονήσουν. Το 1988, στο δεύτερο συνέδριο των Ποντίων στη Θεσσαλονίκη, προτείνει τη 19η Μαΐου ως ημέρα μνήμης. Το 1992 έρχεται για πρώτη φορά στη Βουλή για ψήφιση, απορρίπτεται, επανέρχεται το 1994 και αναγνωρίζεται πριν ακριβώς 30 χρόνια από σήμερα. Κάνει παρέμβαση στον ΟΗΕ, μιλάει σε διεθνείς οργανισμούς, μιλάει στο εξωτερικό, του απαγορεύεται είσοδος στην Αμερική και στον Καναδά, ακριβώς γιατί οι Τούρκοι κάνουν παρέμβαση για να μην μπει και για να μην μιλήσει για αυτά τα ζητήματα. Παρόλα αυτά όμως ο αγώνας αυτού του ανθρώπου, τον οποίον τον έχουμε πραγματικά ως οδηγό, στα βήματά του βαδίζουμε, ξέρετε ότι σε αυτόν εδώ τον αγώνα μπορεί να είμαστε λίγοι, όπως σας είπα πάρα πολλές φορές στην ιστορία, αν όχι όλες, αλλά έχουμε τόσες πολλές δυνάμεις μαζί μας που πραγματικά νιώθω ότι στο τέλος θα είμαστε νικητές. Σε αυτή λοιπόν την προσπάθεια, επειδή είμαστε λίγοι και έχοντας απέναντι μία Ελλάδα απούσα, μία Ελλάδα που σιωπά, μία Ελλάδα που αδιαφορεί, μια Ελλάδα που δείχνει ολιγορία, μια Ελλάδα που αντί να διδάξει στα παιδιά μας για τη γενοκτονία γράφει ότι οι Έλληνες συνοστίστηκαν στη Σμύρνη, αντί μια Ελλάδα να είναι μαζί μας προκειμένου να στηρίξει τον αγώνα μας, πηγαίνει και καταθέτει στεφάνια στον Κεμάλ, στο δάσκαλο του Χίτλερ, αντί μια Ελλάδα να είναι μαζί μας στηρίζοντας την προσπάθειά μας, την έχουμε απέναντί μας, όπως έχουμε απέναντί μας φυσικά και την Τουρκία, η οποία με την άρνηση, με την προπαγάνδα, με τον εκφοβισμό, με τις απειλές, με τους εκβιασμούς, με οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε, προσπαθεί να μας βάλει εμπόδιο. Κλείνω με 2-3 σκέψεις για να ξέρετε ότι αυτός ο αγώνας, παρότι έχει δυσκολίες, στο τέλος θα είναι αναστάσιμος. Έχουμε πετύχει σήμερα στα 30 χρόνια αναγνωρίσεις από τη Σουηδία, την Αρμενία, την Κύπρο, την Ολλανδία, την Αυστρία, πολιτείες του Καναδά, της Αμερικής, κοινοβούλια στην Αυστραλία, δήμους της Ιταλίας και άλλους οργανισμούς. Αυτές τις αναγνωρίσεις τις πετύχαμε μόνοι μας. Αυτό θα πρέπει να το ξέρετε. Και επίσης θα ξέρετε δύο στιγμές που είναι καλό να τις έχετε υπόψη σας για να γνωρίζετε το τι έχει συμβεί μέχρι τώρα. Πρώτον, στη Σουηδία το 2010 όταν πήγε για πρώτη φορά η αναγνώριση γενοκτονίας εκείνο το χρονικό διάστημα, υπήρχε ένας Έλληνας βουλευτής ο οποίος όταν τέθηκε για πρώτη φορά αυτό το ζήτημα στη Σουηδία, ψήφισε κατά της αναγνώρισης. Όταν του ζητήθηκε ο λόγος για τον οποίο ψήφισε κατά, προσέξτε απάντηση, είπε ότι μπέρδεψε τα κουμπιά με το ναι και με το όχι. Σας το λέω αυτό γιατί στις 9 Ιουνίου γίνονται εκλογές. Εγώ ξέρω αρκετούς από αυτούς οι οποίοι είχαν και έχουν γνώση, αλλά όχι δυστυχώς γνώμη. 10 χρόνια ευρωβουλευτές, 10 ολόκληρα χρόνια, ποδοσφαιριστές, τραγουδιστές, μοντέλα, ηθοποιούς, και για το μόνο για τους οποίους θα τους θυμάστε είναι ότι πήραν λεφτά από ξένες χώρες, ότι παραβίασαν μυστικά, παρενόχλησαν γυναίκες και οτιδήποτε άλλο. Θα τους θυμάστε για μια παρέμβαση και για μια ερώτηση που κάνα για τη γενοκτονία. Όχι, γιατί δεν υπάρχει τέτοια παρέμβαση.
Ξέρετε τι είναι επί 10 χρόνια κάθε μήνα να παίρνεις 25.000 ευρώ το μήνα. 25.000 ευρώ το μήνα. Και όλα τα άλλα δωρεάν. Και το μόνο που σε ενδιαφέρει είναι να ξαναβγείς ευρωβουλευτής. Και να αλλάζεις τα κόμματα σαν τα πουκάμισα. Λες και η υπόθεση της γενοκτονίας είναι κομματική υπόθεση, κομματικό ζήτημα. Δεν είναι ούτε μπλε, ούτε πράσινο, ούτε ροζ, ούτε μαύρο. Είναι εθνικό ζήτημα. Είναι ιερή υπόθεση. Στη Σουηδία λοιπόν, την στιγμή που πηγαίνουμε να πάρουμε την αναγνώριση, 11 Μαρτίου του 2010, χτυπάει το τηλέφωνο στον πρόεδρο του Συλλόγου Ποντίων Στοκχόλμης. Εμένα με είχαν επιρρογνώμονα στο Σουηδικό Κοινοβούλιο. Όπου το τηλέφωνο που χτυπάει, μαντέψτε από πού είναι, από πού μπορεί να είναι το τηλέφωνο που χτυπάει. Από Τουρκία, από Ελλάδα. Ελλάδα. Μπράβο. Εννοείται από Ελλάδα. Στην ερώτηση σωστού λάθος επιλέξατε το σωστό. Όπου στην επόμενη ερώτηση, τι μπορούσαν να ζητήσουν λίγα λεπτά πριν την ψηφοφορία από τον πρόεδρο του Συλλόγου Ποντίου. Να αποσύρει το αίτημα. Να αποσύρει το αίτημα ή να αποσύρει το αίτημα. Είναι δύσκολη η απάντηση, το ξέρω. Αλλά τελικά τη βρήκατε, ναι, πήραν τηλέφωνο από την Ελλάδα να αποσύρει το αίτημα. Προσέξτε όμως τώρα αυτό που σας έλεγα στην αρχή για τον ένα. Η ψηφοφορία φτάνει λοιπόν 130 υπέρ, 130 κατά. Και βγαίνει στη Βουλή η τελευταία που μένει για να ψηφίσει, η οποία είναι βουλευτής του κόμματος που ψηφίζει κατά της αναγνώρισης. Η οποία λέγεται Γιουλάν Αυτζή. Είναι Κούρδισσα και όπως καλή ώρα τώρα μιλώ, ανεβαίνει στο βήμα και λέει «Θέλω να ζητήσω συγγνώμη πρώτα απ' όλα από τους Έλληνες, τους Αρμένιους και τους Ασσύριους, τους οποίους οι πρόγονοί μου κατ' εντολή των Τούρκων σκότωσαν και δολοφόνησαν». Αλλά όπως ξέρετε μετά από τους Έλληνες σκότωσαν και σκοτώνουν και τους Κούρδους. «Ζητώ συγγνώμη και ψηφίζω υπέρ της αναγνώρισης». Μία που άλλαξε την ιστορία. Προσέξτε όμως τώρα η Τουρκία τι καέκανε. Πριν 2-3 μήνες, όπως ξέρετε, η Τουρκία ήταν αυτή η οποία αρνούνταν να μπει η Σουηδία στο ΝΑΤΟ. Ξέρετε ποιος ήταν ο όρος, εδώ τώρα είναι η ερώτηση του 1 εκατομμυρίου. Ξέρετε ποιος ήταν ο όρος της Τουρκίας έτσι ώστε η Σουηδία να μπει στο ΝΑΤΟ. Τι μπορεί να έβαλε ως όρο. Προσέξτε. Σας είπα για μία βουλευτή του Σουηδικού Κοινοβουλίου. Ακριβώς. Μετά από 14 χρόνια η Τουρκία για να ψηφίσει την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ ζήτησε την παράδοση της βουλευτής που ψήφισε η γενοκτονία. Μετά από 14 χρόνια. Δεν το ξέχασα. Ευτυχώς όμως που η Σουηδία δεν είναι η Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα παρέδωσε τον Οτσαλάν. Η Σουηδία δεν την παρέδωσε. Και έτσι λοιπόν αντιστάθηκε και η Σουηδία μπήκε στο ΝΑΤΟ και το χατήρι της Τουρκίας δεν έγινε και το παζάρι δεν πέρασε και η Γιουλάν Αυτζή βρίσκεται σήμερα στο Στοκχόλμο. Το δεύτερο ζήτημα είναι πώς πάλι ένας μπορεί να αλλάξει την ιστορία. Το 2010 με προσκαλεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Αρμενίας να μιλήσω στο Γερεβάν για τη γενοκτονία. Εκεί λοιπόν, όπως καλή ώρα βρισκόμαστε όλοι εδώ, έρχεται, δεν με ενδιαφέρει ούτε καν το όνομά του, δεν το θυμάμαι καν. Έρχεται λοιπόν ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στο Γερεβάν και μου λέει με ένα ύφος, ξέρετε που έχουν διάφοροι έτσι, τι δουλειά έχεις εσύ εδώ, και μάλιστα με το δάχτυλο έτσι, τι δουλειά έχεις εσύ εδώ. Λέω, αν δεν μιλήσει ένας Έλληνας για τη γενοκτονία στο Γερεβάν, πού μπορεί να μιλήσει. Φαίνεται ότι η απάντηση δεν του άρεσε και έφυγε.
Και μετά ήρθε ο πρώτος πρέσβης της Αρμενίας στην Ελλάδα, ο οποίος τώρα δεν βρίσκεται στη ζωή, ο οποίος τότε ήταν αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών. Και του λέω ότι ως Έλληνας, όπως η Ελλάδα αναγνώρισε τη γενοκτονία των Αρμενίων, έτσι και εγώ θέλω, ζητώ, απαιτώ, να αναγνωρίσει η Αρμενία τη γενοκτονία των Ελλήνων. Και μου λέει, έχεις απόλυτο δίκαιο, μόνο που θα πρέπει να ξέρεις ότι η Ελλάδα, ενώ εμείς προετοιμαστήκαμε, η Ελλάδα τρεις φορές έκανε σαμποτάζ στην υπόθεση της αναγνώρισης. Και έρχεται λοιπόν το 2015 ένας, ο οποίος η μητέρα του ήταν Πόντια, ο πατέρας του Αρμένιος, αντιπρόεδρος της Βουλής της Αρμενίας, ο Έντουαρτ Αρμανάτζοφ, ο οποίος πέρασε το ψήφισμα για την αναγνώριση γενοκτονίας από την Αρμενία. Πάλι ένας. Για να κλείσω λοιπόν, επειδή αυτός ο αγώνας δεν είναι αγώνας ταχύτητας, είναι μαραθώνιος, που σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε αντοχές, έχουμε πολύ δρόμο ακόμα για να φτάσουμε στο τέλος, όπως είπε ο Φιδιππίδης, ναι, νικήκαμε. Μετά από 42 χιλιόμετρα και κάτι μέτρα να πούμε ότι νικήσαμε, θα πρέπει να έχετε δύναμη, θάρρος, ανδρεία, υπομονή, επιμονή, αντοχή στις δυσκολίες και στα εμπόδια τα οποία θα έρθουν στη ζωή σας. Επειδή εμάς ο κύκλος, εμείς όταν ήμασταν σαν τη Δήμητρα, όταν ξεκινήσαμε, σαν κάποια άλλα παιδιά εδώ νέα, όταν ξεκινήσαμε τον αγώνα μας, με τον Τάσο, οι μαθητές στην Αλεξανδρούπολη, τώρα μεγαλώσαμε, μου είπε, μεγαλώσαμε. Πράγματι, ναι. Πολύ ωραία το τραγούδι το λέει, ότι όλοι περνάνε τα χρόνια μας, από αυτό δεν θα γλιτώσει κανείς. Επειδή όμως το πιο ενδιαφέρον, το πιο σημαντικό και το πιο σπουδαίο, το μείζον, το κέριο, είναι ότι πίσω μας αφήνουμε. Πολύ ωραία το λέει ο λαός μας. Δεν αφήνουμε μόνο και τα παιδιά μας, αφήνουμε και τα παιδιά των παιδιών μας. Πολύ ωραία έκφραση. Δεν θα χρησιμοποιείτε εγγόνια. Χρησιμοποιείτε τα παιδιά των παιδιών σας. Που είναι πολύ δυνατή έκφραση. Επειδή λοιπόν πίσω μας ξέρω ότι αφήνουμε πολλά, σιγά σιγά εμείς πρέπει να αφήσουμε, προκειμένου να έρθουν νέοι άνθρωποι οι οποίοι θα αλλάξουν και τον κόσμο. Θέλω να κλείσω με ένα συμβολικό, το οποίο το είδα εδώ και με συγκίνησε μεταξύ των άλλων. Ξέρετε πώς τα λένε αυτά? Αυτά λοιπόν λέγονται αμάραντα. Σε κάποιες περιοχές μπορεί να τα λέτε και μανουσάκι. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το αμάραντο, που δεν μαραίνεται. Αυτό λοιπόν το λουλούδι το οποίο φύεται στον Πόντο, το είχαμε μαζί το 2017 όταν ήρθαμε στη Γερμανία με τον Μιχάλη και πήγαμε στον Ταχάου για να απαιτήσουμε και από τη Γερμανία να αναγνωρίσει γενοκτονία. Δεν μπορεί να σιωπάει η Γερμανία για λόγους συμφέροντος. Αυτά τα αμάραντα πριν περίπου 50 μέρες τα έβαλα μαζί του, μαζί με την ελληνική και την ποντιακή σημαία, στο φέρετρο του Μιχάλη Χαρλαμπίδη για να τον συνοδεύσουν στο ταξίδι μέχρι την Ανάσταση. Πραγματικά, ξέρετε, επειδή είμαστε ένας λαός όπου πέρα από την ουσία έχει και σύμβολα, το σήμα της εκατονταετίας για τη γενοκτονία είχε και τα αμάραντα μέσα. Επειδή λοιπόν πέρα από την ουσία οφείλουμε να έχουμε τα σύμβολα, η λέξη σύμβολο προέρχεται από τη λέξη συμβάλλω, που σημαίνει ενώνω. Το αντίθετο είναι το διαβάλλω, διαιρώ, διχάζω, εξού και ο διάβολος. Αυτά λοιπόν τα αμάραντα
θα μας συνοδεύουν στον αγώνα μας μέχρι την τελική νίκη και τη δικαίωση των γενοκτονημένων προγόνων μας. Να μην απελπίζεστε, να μην χάνετε το θάρρος σας. Έχουμε μαζί μας την ιστορία, την αλήθεια, τους νεκρούς μας, τους Αγίους μας. Τώρα πλέον έχουμε μαζί μας και τον Μιχάλη Χαραραμπή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Να είστε καλά.